που αρνήθηκε την πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Γιούνκερ εκ μέρους των δανειστών και έκανε εξίσου καλά που επιμένει στη διαπραγμάτευση για αναζήτηση συμφωνίας. Ναι. Νομίζω ότι ήδη 24 ώρες μετά από αυτήν την διαφωνία το γεγονός ότι έγινε νέα τηλεδιάσκεψη Τσίπρα, Μέρκελ, Ολάντ χθες το βράδυ και επανειλημμένες δηλώσεις από την πλευρά όλων των κορυφαίων των δανειστών ότι πρέπει να βρεθεί λύση δείχνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε στην λογική της ουσιαστικής σκληρής διαπραγμάτευσης πολύ εντατικά αρνούμενοι ακραίες και παράλογες προτάσεις. Ορισμένα από αυτά, τα πιο παράλογα, τα πιο ακραία από αυτά που εμφάνισε ο κύριος Γιούνκερ με το κείμενο που στη συνέχεια διέρευσε δεν είχαν τεθεί και συζητηθεί καθόλου στη διάρκεια των 4 μήνων. Από την άλλη πλευρά. Ποια είναι αυτά, ξέρουμε. Ποια είναι τα ορισμένα, γιατί ο κ. Ντρομανιάς μας είπε ένα από... Μην μπούμε στην περίπτωση. Θα σας πω τα δύο παραδείγματα. Το, να είναι το, να είναι το ηλεκτρικό ρεύμα στο 23% που είναι μεγάλη ζημιά και για τα νοικοκυριά και για την ελληνική οικονομία ή το να καταργηθεί το ΕΚΑΣ που είναι ένα στήριγμα στους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτά δεν είχαν τεθεί ποτέ. Το να καταργηθεί το ΕΚΑΣ είχε τεθεί. Αλλά μην πούμε σε περιπτωσιολογία. Μην πάμε στην περιπτωσιολογία. Λέω ότι αυτή την ώρα χρειάζεται η μέγιστη δυνατή στήριξη στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση με εχμή τον Πρωθυπουργό να πετύχουμε μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα. Στήριξη από ποιους? Από όλα τα επίπεδα. Από την κοινωνία πριν απ' όλα. Από το πολιτικό και κοινωνικό φάσμα. Και φυσικά από τις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση. Κύριε Παπαδημούλη, υπάρχει αναβρασμός μας στο ΣΥΡΙΖΑ που γράφουν οι εφημερίδες, υπάρχουν αναρτήσεις. Δώστε μας μια ανακλή. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει κινητικότητα? Προφανώς υπάρχει, διότι δεν υπάρχει κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ή του πολιτικού συστήματος που να μην είναι αυτή τη στιγμή επηρεασμένο από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Από την κρισιμότητα των στιγμών, να το πούμε. Βέβαια, έτσι. Διότι κορυφώνεται το πράγμα, ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να υπάρξει μια εξέλιξη. Και ο στόχος μας είναι να είναι η καλύτερη δυνατή. Αν μέσα σε αυτή τη γενική μαυρίλα υπάρχει κάτι που με κάνει να συμμερίζομαι τη συγκρατημένη αισιοδοξία του Τσίπρα, ο οποίος είναι μαχητικός, είναι σαφής, αλλά την ίδια ώρα λέει: έχω την αισιοδοξία ότι και οι άλλοι θα προσχωρήσουν στο ρεαλισμό. Ξέρετε ποιο είναι? Ότι από μια ρήξη, από μια μη συμφωνία, και οι άλλοι έχουν να χάσουν πολλά. Τα λογαριάζουν οι ίδιοι σε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Δεν φάνηκε στην πρότασή του όμως ο φόβος αυτό, ρε παιδί μου. Αλλιώς, αν τον είχαν το φόβο στην πρότασή του, θα ήταν λίγο πιο φαινόταν. Φαίνεται όμως στις δηλώσεις τους που λένε ότι συνεχίζουμε. Ελάτε, κουβεντιάσουμε. Ο Γιούνκερ είπε χθες: ετοιμάζω καινούρια πρόταση. Έγινε η τηλεδιάσκεψη. Ποια είναι τώρα η ουσία? Κύριε Παπαδένη, συγγνώμη. Να σας πω κάτι. Πληροφορούμε ότι πριν από λίγο είπε ο κ. Στρατούλης ότι αν δεν υποχωρήσουν οι δανειστές, γιατί αυτό είναι το κομβικό σημείο, θα πάμε σε εκλογές τον Ιούλιο. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το θέμα? Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή ούτε να σχολιάζω δηλώσεις συντρόφων μου υπουργών, ούτε να τροφοδοτώ με δηλώσεις μου σενάρια. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μπορεί η κυβέρνηση Τσίπρα να υπογράψει μία συμφωνία η οποία να μην έχει δέσμευση για την βιωσιμότητα του χρέους, για μέτρα βιωσιμότητας του χρέους που τα έχει υποσχεθεί το Eurogroup. Άρα και οι προτάσεις που έχουμε κάνει είναι υπό την προϋπόθεση. Δεύτερον. Συγγνώμη, και οι προτάσεις που έχουμε κάνει που έχουν επώδυνα μέτρα είναι υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει και ρύθμιση. Θέλουμε μια δέσμευση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Ναι. Θέλουμε μια σαφή συμφωνία που να δίνει πρόσβαση στη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, ποσοτική χαλάρωση, στήριξη οικονομική μέχρι να μπορούμε να βγούμε στις αγορές, γιατί μόνο έτσι μπορείς να γυρίσεις στην ανάπτυξη την οικονομία σου και να μειώσεις την ανεργία. Έχουμε πετύχει κάτι σημαντικό που μέσα σε αυτή την κόντρα τη μεγάλη, τη δίκαιη, τα πλεονάσματα. Χάνεται τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα και η υποχρέωσή μας είναι
να έχουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, αλλά με δικαιοσύνη και με ανάπτυξη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή για το ΦΠΑ. Κάτι θα πούμε το παράδειγμα. Να έχουμε μια πρώτη τοποθέτηση. Ναι, μην πούμε τώρα. Μια φράση. Ναι. Γιατί είναι καλή γέφυρα και με την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, υποθέτω. Γίνεται μεγάλη κόντρα για το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που πληρώνεται από τον καταναλωτή και δεν εισπράτεται από το κράτος κάθε χρόνο, ξέρετε πόσο είναι. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βελτιώσουμε κατά 20% την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, πράγμα που δεν γίνεται σε λίγες μέρες, θέλει κάποιους μήνες. Αυτό μπορεί να είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Αντί να φορτώνεις το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Σωστό. Επομένως. Βλέπω είσαστε κοντά με το Λαφαζάνη. Ο οποίος ήταν ξεκάθαρος εχθές. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αύξηση στο ηλεκτρικό. Αυτή είναι κοινή κυβερνητική θέση. Και ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης την εξέφρασε και ως αρμόδιος υπουργός. Κλείνω. Ναι. Η ρήξη δεν συμφέρει κανέναν. Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα σημάνει για την Ελλάδα, θα σήμαινε μια πρόσθετη μείωση άμεση με την υποτίμηση 30-40% του εισοδήματος για όσους πληρώνονται. Πάντως βλέπετε ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Και, έτσι. Αλλά κοστίζει και στους άλλους πάρα πολύ. Εντάξει. Και γι' αυτό προσέξτε μια δήλωση χθεσινή του Σόιμπλε. Όλος ο κόσμος. Από την πρότασή του, κύριε Παπαδημούλη, από την πρότασή του δεν φάνηκε ότι έχουν συνέστηση ότι κοστίζει. Έτσι, εδώ μας έχουν, έτσι σαν γίνεται, τα ποντίκια, μας έχουν στριμώξει και δεν μας αφήνουν έτσι να γίνεται, πάρουμε μέσα. Έτσι γίνεται στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων. Προσέξτε μια δήλωση του Σόιμπλε χθες. Όλοι τσακωνούτσα για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Και τι λέει το ελληνικό χαρτί και τι λέει το χαρτί που έδωσε ο Γιούνκερ. Ο Σόιμπλε τι δήλωση έκανε. Καμία απομείωση του χρέους. Αυτά γίνονται μόνο στον Επάλ. Γιατί προσπαθεί να κοντράρει ανάποδα, να μην πάρει η Ελλάδα κάτι που συζητιέται παρασκηνιακά ότι είναι αναγκαίο. Το θέμα είναι ότι μας έχουν αφήσει δίωδο, δεν μας έχουν αφήσει διέξοδο διαφυγής. Με την πρότασή τους αυτή αυτό φαίνεται. Και το ερώτημα είναι αν εσείς, πάλι γυρίζουμε στο προαιώνιο ερώτημα, έχετε κάποιο σχέδιο ή κάποια λύση για τη διέξοδο αυτή. Αυτό είναι το, για μένα το βασικό θέμα. Ορίστε κύριε Τσοδέκη. Καλή συμφωνία. Καλή συμφωνία, αλλά που εξαρτάται από το επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Καλή, δυστυχώς, εδώ πέρα.